τους Ισλαμιστές της Σομαλίας, του Μάλι, της Μαυριτανίας, του Νίγηρα, της Αλγερίας, της Λιβύης και της Τινησίας καλεί για τζιχάντ εναντίον των Γάλλων ο επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ-Κάιντα στη Σαχάρα. Την ώρα που οι πολεμικές επιχειρήσεις της Γαλλίας σε Σομαλία και Μάλι εντείνονται, η Αλ-Κάιντα προειδοποιεί με αιματηρά χτυπήματα σε γαλλικά εδάφη αν το Παρίσι δεν αναστείλει τις καταδρομικές επιχειρήσεις. وأن تحكموا على أيدي سفهائكم وإلا فإنكم تحفرون قبور أبنائكم بأيديكم وتلقون بهم إلى الجحيم وقد أعذر من أنذر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ήδη η Γαλλία έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για την αποτροπή επιθέσεων, ενώ παράλληλα αποκλείει το ενδεχόμενο αναστολής των επιχειρήσεων σε Μάλι και Σομαλία. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας απέρριψε το ενδεχόμενο για δεύτερες σκέψεις. Il faut éradiquer ce terrorisme qui risque de mettre en cause à la fois la sécurité du Mali et la sécurité de notre pays et de l'Europe. Donc les opérations se poursuivent. Στο πεδίο των μαχών, περισσότεροι από 100 άνθρωποι περιλαμβανομένων ανταρτών και κυβερνητικών στρατιωτών σκοτώθηκαν στο Μάλι στη διάρκεια των γαλλικών αεροπορικών επιδρομών και των μαχών για την στρατηγική σημασία πόλη Κόνα. Ενώ άλλοι 8 άνθρωποι, όλοι πολίτες, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της αποτυχημένης επιχείρησης στη Σομαλία. Η γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί ανεπιτυχώς να πείσει πως οι δύο επιχειρήσεις δεν συνδέονται μεταξύ τους.